Κύριε Λούλη, ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε πει πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες ότι η καθαρή λύση, έτσι όπως ήταν το πεδίο, ήταν οι εκλογές. Θέλω να μου πείτε 4 μέρες ουσιαστικά μετά την είσοδο στην προεκλογική περίοδο, αν έχει ενδυναμωθεί αυτή σας η σκέψη ή αν έχει αποδυναμωθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν το ζήτημα ήταν αν μπορούσαν να αποφευθούν ή όχι εκλογές. Από την ώρα που η κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές έκανε μια σειρά αλλεπάλληλων λαθών, δημιούργησε ένα momentum εναντίον της. Λοιπόν, αυτό το momentum τελικά θα καθόριζε το αν θα πετύχαινε τον στόχο των 180 βουλευτών. Και όπως φαινόντουσαν τα πράγματα, δεν μπορούσε να τον πετύχει, παρά τις εντυπώσεις της. Και παρά τον ελιγμό τον οποίο έκανε, να προκαλέσει ανασφάλεια με το να μην υπογράψει τη συμφωνία με τους δανειστές, να προτάξει την προεδρική εκλογή, να τα αφήσει όλα στον αέρα και άρα, αν θέλετε, την καυτή πατάτα να τη μεταφέρει στον επόμενο τη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Τώρα, έχει ξετυλιχτεί ουσιαστικά το πρώτο δείγμα γραφής των προεκλογικών κινήσεων και θέλω να μου πείτε αν συμμερίζετε την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι θα πάμε σε ένα κλίμα βαθιάς πόλωσης. Κύριε Σαχίνη, παρατηρώντας αυτή την προεκλογική περίοδο, κάποιος το μόνο το οποίο μπορεί να νιώσει είναι θλίψη. Είναι θλιβερή και δεν είναι απλώς θλιβερή, είναι και μίζερη. Δηλαδή αισθάνεται κανένας πλέον ότι τα όπλα τα οποία διαθέτουν όλες οι πλευρές είναι όπλα άρνησης, ο καθένας επενδύει στις αδυναμίες του άλλου, ελάχιστες δυνάμεις έχει ο καθένας να επιδείξει και γι' αυτό θα είναι μια πολύ γκρίζα προεκλογική περίοδος, γκρίζα προς το μαύρο θα έλεγα. Και το μόνο ευτύχημα το οποίο υπάρχει είναι ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Λέτε δηλαδή το περιορισμένο εύρος σε ημέρες. Ναι, διότι μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε λίγο πολύ θα τελειώσουν οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ σύντομες. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη δεν πολύ ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην τηλεόραση. Δεν είναι και τυχαίο ότι πολύ συχνά τα δελτία ξεκινούν, αν έχουν άλλο θέμα, ξεκινούν από άλλο θέμα. Mm-hmm. Και μεταθέτουν την πολιτική μετά. Έχουν συνέστηση ότι το κοινό λίγο πολύ έχει κατασταλάξει περίπου τι θα κάνει, ψηφίζοντας εκείνο που θεωρεί λιγότερο κακό και μη εμπιστευόμενο κανέναν. Οπότε σας λέω, ο καθένας θα λέει να τελειώνουμε και να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Άρα εσείς θεωρείτε ότι το εκλογικό σώμα λίγος πολύ έχει στο βασικό του άξονα, εκτός απρόπτου, έχει κατασταλάξει τι θα κάνει. Δεν βλέπετε δηλαδή αυτό που ακούμε, δημοσκοπήσεις και κοντραδημοσκοπήσεις και τόνους. Θεωρείτε ότι σε γενικές γραμμές έχει κατασταλάξει το εκλογικό σώμα. Κοιτάξτε, έχει κατασταλάξει, αν όχι στην τελική του επιλογή, έχει κατασταλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την επιλογή. Α. Και η επιλογή του είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, όσον αφορά τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, εάν θα διαλέξει ένα από τα δύο, είναι το μικρότερο κακό. Και αν δεν μπορεί να διαλέξει κανένα από τα δύο, γιατί και τα δύο τον αποθούν τόσο πολύ, να δει τι άλλη λύση έχει με ένα μικρό κόμμα, ένα μικρότερο κόμμα, για να αποφασίσει να ψηφίσει. Ή και αν θα πάει να ψηφίσει, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η ιστορία. Αλλά ότι είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του, η ξεκάθαρη συλλογιστική του, η οποία είναι βασικά μια απόθεση προς όλους, και επιλογή της μικρότερης δυνατής απόθεσης, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η παραμετροποίηση με την είσοδο νέων δεδομένων στο προεκλογικό σκηνικό μπορεί να μεταβάλει και ως προς ποια κατεύθυνση, κατά τη δική σας πρώτη εκτίμηση, τα πράγματα. Εννοώ, για παράδειγμα, ότι έχουμε καταρχήν την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Παπανδρέου. Αυτό επηρεάζει όλο τον πολιτικό άξονα. Κύριε Σαχίνη, εγώ θα έλεγα ότι έχει δοθεί, εντάξει, επειδή είχε γίνει και τόσο, αν θέλετε, τελματωμένο το τοπίο, mm-hmm. Όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, και δεν νομίζω ότι είμαστε και πάρα πολλοί, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πολύ ασχολείται με αυτά, αν θέλετε έδωσε ένα κάποιο σπινθύρο, όχι σοβαρού ενδιαφέροντος, αν θέλετε περίπου ως κουτσομπολιού. Δεν νομίζω ότι έχει οποιαδήποτε βαρύτητα αυτό το σχήμα. Είναι ένα σχήμα το οποίο ουσιαστικά κινείται μέσα στα όρια του ευρύτερου ΠΑΣΟΚ και εκεί μέσα θα γίνει η ανακατανομή. Με εξέπληξε ένα δημοσίευμα
των Financial Times, εξαιρετικά πρόχειρο, από τους εδώ ανταποκριτές της εφημερίδας, που έλεγε ότι αυτό μπορεί να καθορίσει και το πιο από τα δύο άλλα κόμματα θα βγει πρώτο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι μια πολύ σκληρή εμφυλιοπολεμική μάχη. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως συνήθως, ο οποίος είναι πολύ εξωστρεφής, ενώ είχε πει στην αρχή ότι δεν θα το σχολίαζε και θα έβαζε άλλους να το σχολιάζουν, αισθάνεται κανένας δε ότι οι ανακοινώσεις της κυρίας Καϊλή είναι γραμμένες από τον κύριο Βενιζέλο, απλώς τις εκφωνεί η κυρία Καϊλή. Και ενώ ξεκίνησε να μην το κάνει, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον του Παπανδρέου. Δηλαδή εδώ θα έχουμε μία σύγκρουση ενδοπασοκική, και αν θέλετε ένα κόμμα το οποίο κινεί το πρώτης δημιουργίας του κόμματος του Παπανδρέου, στην καλύτερη περίπτωση 4-5%, στην καλύτερη λέω έτσι, γιατί δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν είναι και αναξιόπιστες πλέον, ξαφνικά γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος και κινδυνεύουν και τα δύο κόμματα να μην μπουν στη Βουλή. Α, εσείς δηλαδή λέτε ότι αυτό ο εσωτερικός παραγμός, εν ευρία έννοια, πολιτικά εννοώ, ναι, ναι, στην ουσία κατεβάζει και τον ένα και τον άλλον προς τα κάτω. Κοιτάξτε, κατεβάζει. Δεν ξέρουμε από mm-hmm. πόσα ποσοστά, δηλαδή αν κάποιος θα προσεγγίσει το όριο θα το περάσει ελαφρά, αλλά είναι αστείο να νομίζουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει οποιαδήποτε πραγματική δυναμική. Αν καταφέρει να εξοντώσει το Βενιζέλο, ας πούμε, και να μην το βάλει να τον εμποδίσει από το να περάσει το 3%, υποθέτω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια σε ελάχιστες ικανοποίησεις τις οποίες θα έχει. Πείτε μου κάτι, άρα αν δεν βλέπετε ένα σχετήρα, σε αντίθεση με αυτά, όπως είπατε, τα πρόχειρα των Financial Times για τους δύο μεγάλους σχηματισμούς, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η εσωτερική αναδιανομή στο λεγόμενο κεντρό χώρο, να το πω έτσι, σχηματικά βεβαίως, δημιουργεί προβλήματα, για παράδειγμα, στην κίνηση του ποταμιού, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε και αυτό ως άφθαρτο και ξαφνικά μετέχουν σε αυτό και σχηματισμοί και πρόσωπα, παρά τις διακήρυξες, που έχουν μια μακρά πολιτική παρουσία. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μάλιστα το άρθρο μου την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο στην ημερησία, θα αφορά το θέμα του ενδιάμεσου χώρου. Mm-hmm. Ασφαλώς το ποτάμι από όλα αυτά, και κυρίως τον αλληλοσπαραγμό του Πασόκ, μάλλον ωφελημένο εγώ θα έλεγα ότι θα είναι. Υπολογίστε βεβαίως ότι και το ποτάμι δεν συγκεντρώνει κατά βάση θετικές ψήφους. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που θα πάνε στο ποτάμι είναι ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν τους άλλους, δηλαδή δεν αντέχουν να ψηφίσουν τους άλλους, τις άλλες επιλογές. Αλλά αν θέλετε, επειδή είναι πιο άφθαρτο από τα άλλα, διότι εδώ πάμε με το σχετικό της μη φθοράς, έχει σαφώς τη δυνατότητα σε αυτό τον πούμε χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πια και αυτές οι διακρίσεις έχουν πάψει να είναι τόσο ισχυρές, το ποτάμι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο συνεχώς υποτιμούν οι δημοσκοπήσεις, το ίδιο κάναν και στις ευρωεκλογές, διότι δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα και διότι δεν έχουν το θάρρος οι δημοσκόποι να πούν ότι τα νούμερα που σας δίνουμε δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι είναι σωστά, αφορά τη Χρυσή Αυγή. Μην το χαλάστε, θα έρθω. Το έχω ειδικό ωραία, κεφάλαιο. Ωραία, ωραία. Πείτε μου κάτι. Άρα η πρόσθεση του κυρίου Μάνου, του κυρίου Τζίμερου, του κυρίου Λυκούδη, του κυρίου Σκυλακάκη, του κυρίου Βαλιανάτου, προσδίδει ή θολώνει λίγο το άφθαρτο του ποταμιού? Όχι. Θα έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, διευρύνει τους ορίζοντές του. Τώρα, το να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να έχεις ταυτόχρονα και διεύρυνση ψηφοφόρων είναι δύο mm-hmm. πράγματα που δεν είναι απαραίτητο ότι συμπίπτουν. Πάω λοιπόν σε ένα τεχνικό ερώτημα που είστε από τους λίγους, κατά τη γνώμη μου, εκλογικός αναλυτής που μπορείτε να το απαντήσετε. Το γεγονός του κατακερματισμού και της αλληλοεξόντωσης κάποιων χώρων, εν ευρία έννοια όμως του κέντρου, ναι, στην ουσία δεν ωφελεί τους δύο μεγάλους, εντός εισαγωγικών μεγάλους, παίχτες, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, εάν θελήσουμε να δούμε λίγο με προοπτική mm-hmm. και από πού ξεκίνησαν τα πράγματα από το Μάιο, ο μεγάλος κερδισμένος στη μάχη του μεσαίου χώρου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συζητιέται. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ως ένα περιθωριακό κόμμα της αριστεράς, και το οποίο έφτασε στην αρχή στο 16% και μετά εκτινάχθηκε στο περίπου κοντά στο 27%, παίρνοντας ψηφοφόρους κατά βάση από το μεσαίο χώρο.
ψηφοφόροι που προσδιορίζονται ως αριστεροί είναι σαφέστατη μειοψηφία. Λοιπόν, αυτός κατά κάποιο τρόπο άλλωσε αυτό το χώρο. Και θα μπορούσε να τον είχε αλλώσει περισσότερο επειδή είναι κάπως πιο φρέσκο προϊόν, αν δεν προκαλούσε τις γνωστές ανασφάλειες τις οποίες προκαλεί, αν δεν ήταν το μοσαϊκό το οποίο είναι κλπ. Λοιπόν, αυτός ο χώρος επειδή έχει κατακαιρματιστεί, όλοι προσπαθούν να τον πάρουν. Το μεγάλο στρατηγικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ξεκίνησε και τώρα προσπαθεί κάπως απεγνωσμένα να πάρει ένα κομμάτι από το χώρο αυτό. Και αν θέλετε, αυτή είναι εκείνη η οποία, ενώ εν δυνάμει, αν ήταν ένα κεντροδεξιό κόμμα, στιβαρό, σοβαρό, μη λαϊκιστικό και όλα τα σχετικά, να έχει μια ευρύτερη απήχηση στο χώρο αυτό. Και βεβαίως, θυμηθείτε ότι στις ευρωεκλογές έχανε τρεις ψηφοφόρους προς το ΣΥΡΙΖΑ και έπαιρνε έναν από τον ενδιάμεσο χώρο, τον ανάμεσά τους. Άρα ο ενδιάμεσος χώρος, να το θέσω διαφορετικά, δεν ωφελείται με τον κατακαιρματισμό του ως προς τις διαρροές του. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι. Ναι, σαφώς. Εκείνος που ωφελείται επίσης από όλη αυτή την ιστορία είναι σαφώς το ποτάμι. Διότι το ποτάμι, επαναλαμβάνω, ξέρετε, υπάρχει μια ροπή του κόσμου. Κάποτε λέγαμε ότι αυτός που πρέπει να κυβερνήσει είναι ο δοκιμασμένος, αυτός που έχει πείρα κλπ. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο αποθεί τους ψηφοφόρους, και αυτό θα πληρώσουν αυτά τα καλά το ένα από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, πιθανώς να περάσει στην ιστορία. Το άλλο μεγάλο κόμμα θα υποστεί επίσης τώρα, είναι ο κόσμος δεν θέλει πλέον τους δοκιμασμένους. Θέλει τους αδοκίμαστους. Δεν τους εμπιστεύεται τους αδοκίμαστους. Μην τα αυταπατώμεθα, καθόλου δεν τους εμπιστεύεται. Αλλά σου λέει, εδώ που φτάσα, ας τους δοκιμάσω. Λοιπόν, και εκεί ευνοείται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι. Πείτε μου τώρα, πώς βλέπετε την επικοινωνιακή τακτική για την ώρα από πλευράς του μεγάλου πόλου στο κυβερνητικό συνασπισμό της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει ένα έντονο κλίμα με το φόβο, την ανασφάλεια, την τάξη. Πιστεύετε ότι αυτό θα κρατήσει και πρέπει να κρατήσει σε όλη την προεκλογική περίοδο? Απευθύνεται σε όλο το εκλογικό σώμα ή απευθύνεται στοχευμένα σε ένα τμήμα και μόνο του εκλογικού σώματος? Κύριε Σαχίνη, εσείς θέσατε μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα, τα οποία έχω μία αίσθηση ότι δεν έχει προβληματίσει αυτούς οι οποίοι έχουν σχεδιάσει αυτή την αισθηκτόδη προσέγγιση. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει βασικά, δηλαδή τα μόνα της όπλα πλέον, επειδή έχουν διαχειριστεί με ανεπαρκέστατο τρόπο διάφορα άλλα πράγματα, δεν φτιάξαν ένα αφήγημα μεταρρυθμιστικό, γιατί δεν κάναν μεταρρυθμίσεις. Πλέον επενδύουν μόνο στο φόβο και την ανασφάλεια. Ακόμα και η κίνηση αυτή του να φέρουν πιο κοντά την προεδρική εκλογή ήταν να ενταθεί η ανασφάλεια και να πει ο κόσμος, μα πού πάω τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα κλπ. Λοιπόν, και το μόνο νέο στοιχείο που έχει μπει στο φόβο είναι το θέμα των καταθέσεων. Αυτό είναι το καινούριο. Δηλαδή, αν θέλετε, αυτό υποτίθεται ότι είναι το πυρηνικό όπλο, το οποίο όμως είναι άσφαιρο κατά βάση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί τόσο πολύ για τις καταθέσεις του. Ότι ανησυχεί αυτή τη στιγμή γενικώς είναι βέβαιον. Αλλά για να έρθει σε σένα, πρέπει ο αντίπαλός καταρχήν να τρομάζει πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τρομάζει λιγότερο από ό,τι τρόμαζε το 12. Έχει λιάνει διάφορες γωνίες και κυρίως την ευρωπαϊκή του προοπτική. Ότι ο κόσμος αισθάνεται ανασφάλεια με το ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεται. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους που επιλέγουν το ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται ανασφαλείς με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό δεν θα τους εμποδίσει από το να τον επιλέξουν. Άρα λέτε ότι κανονικά η Νέα Δημοκρατία, και θα πάμε αμέσως μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να μεταβάλει κατά την προεκλογική τακτική? Κοιτάξτε, το μόνο στο οποίο θα μπορούσε να μεταβάλει. Να το θέσω και πιο πονηρά, αν θέλετε, γιατί μπορείτε να τα αναλύετε. Μήπως πολύ γρήγορα βγήκε μπροστά το πυρηνικό όπλο, όπως είπατε, του φόβου, της ανασφάλειας των καταθέσεων κτλ., με αποτέλεσμα να καίγεται γρήγορα? Είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ψυχραίμοι, που έχουν χαράξει μια στρατηγική και που ξέρουν πώς θα την κλιμακώσουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πανικόβλητη κυβέρνηση από την επομένη των ευρωεκλογών, γι' αυτό γίνεται και το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν έχει γίνει μια σωστή κίνηση και δεν υπερβάλλω. Λοιπόν, και εδώ είναι μια πανικόβλητη κίνηση. Είναι να σταματήσω τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα τα ρίχνω όλα τώρα. Αλλά το πρόβλημα με αυτό το φόβο είναι ότι όσο πιο υπερβολικός είναι, τόσο λιγότερο ακούγεται. Και εξαντλείται κιόλας, όπως πολύ σωστά είπατε.
διότι θα τα ακούσουν 2, 3, 4, 5 φορές, στο τέλος θα πούνε δεν αντέχω να σε ακούω να μου τα λες αυτά. Έχω κι εγώ τους προβληματισμούς μου, αλλά δεν τα αντέχω και δεν θα με πείσεις. Διότι αρχίζεις και με ενοχλείς κιόλας. Μάλιστα. Πάω στην άλλη πλευρά του λόφου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρεί επικοινωνιακά τουλάχιστον να πει ότι έχω ένα πρόγραμμα. Τώρα βέβαια αυτό είναι συζητήσιμο και αλλά την ίδια ώρα που βγαίνει και απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι δικό του, σωστά το είπατε, δεν προέρχεται από τα αριστερά, την ίδια ώρα έρχονται δηλώσεις τελεχών του που ουσιαστικά λειτουργούν ανασχετικά, σαν να βάζουν αυτογκόλ, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερή του πτέρυγα. Όχι ότι έχω οτιδήποτε με την αριστερά, υπάρχει και η προοδευτική αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η ρεαλιστική αριστερά κλπ. Μιλάμε για τη δογματική αριστερά. Λοιπόν, αυτή η δογματική αριστερά βεβαίως βάζει τρικλοποδιές και να σας πω και κάτι, με δεδομένες τις αντιλήψεις της, πάλι καλά θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερη και να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που τα δημιουργεί ενώ δείχνει και αυτοσυγκράτηση. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι τόσο αυτό. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι αυτή την αριστερά θα την κληρονομήσει και μετά τις εκλογές. Εκεί είναι το πρόβλημά του. Δηλαδή, έχει ένα κομμάτι του κόμματός του το οποίο δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα όπως είναι γύρω μας. Ο Τσίπρας επικοινωνεί. Έχει αντιληφθεί τους κινδύνους. Είναι προφανές. Απ' την άλλη μεριά όμως, ειδικά προεκλογικά, είναι επίσης φανερό ότι φοβάται αυτή την αριστερή πτέρυγα, δεν θέλει αναταράξεις και το έχει πετύχει αυτό, διότι τους αφήνει, λένε 2-3 κουβέντες, τα μαζεύουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που θα τον ψηφίσουν, την ξέρουν αυτή την πραγματικότητα. Όπως επίσης ξέρουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα οποία λέει, γιατί είπατε πριν, δεν θα τα κάνει. Και αυτό είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα τον ψηφίσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν να τα κάνει τα περισσότερα από αυτά. Άρα λέτε ότι είναι χαμηλές οι προσδοκίες εκ προημίου. Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Κάτι που δεν αναλύουν οι αντίπαλοι του. Θέλω να μου πείτε, για να πάμε αμέσως μετά στους υπολείπους, αν υπό αυτό το κλίμα βλέπετε αυτοδυναμία του ενός από τους άλλους. Από τον άλλον. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να είμαστε ρεαλιστές τώρα, ο μόνος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει η αυτοδυναμία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θέμα είναι. Μπορεί κανένας να προβλέψει τέτοια πράγματα? Προφανώς όχι, αλλά υπάρχει ένα πικ που κατά τη γνώμη σας μπορεί να γυρίσει την πλάστικα στο εκλογικό σώμα. Ενώ φαίνεται, να το πω πιο απλοϊκά, να βοηθήσω, όχι να βοηθήσω, δεν έχει τέτοια αναγκή, τους ακροατές εννοώ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι αυτοδύναμος. Φαίνεται μπορεί να λειτουργήσει ως πικ τις επόμενες μέρες κάτι που να τον βγάλει, να γυρίσει την πλάστικα. Κοιτάξτε, επειδή αυτός ο εκλογικός νόμος είναι ένας παρανοϊκός εκλογικός νόμος, λόγω του πώς υπολογίζονται τα μικρά κόμματα τα οποία δεν μπαίνουν και τα οποία αν δεν μπουν πάρα πολλά από τα μικρά κόμματα μέχρι και με 35% μπορεί να βγάλει αυτοδυναμία, είναι αδύνατο να το προβλέψουν. Εμένα η άποψή μου την έχω γράψει και σε άρθρο, τι θα πρέπει να εύχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, πρόσεξε τι θα ευχηθείς, θα πρέπει να εύχεται να μην πάρει αυτοδυναμία. Διότι αν πάρει αυτοδυναμία θα είναι μόνος του. Χωρίς άλοθη λέτε. Και θα πρέπει να έχει ως εσωκομματικό αντίπαλο την αριστερή του αντιπολίτευση. Αντίθετα πρέπει να εύχεται να είναι κοντά στην αυτοδυναμία, να μπορέσει να βρει συμμάχους, ώστε να βάλει στην άκρη την αριστερή του αντιπολίτευση και να χειριστεί με αυτό τον τρόπο τους δανειστές και τις αγορές. Οι οποίες αγορές τιμώρησαν το Σαμαρά, Με την αφροσύνη των κινήσεων που γίνανε τότε ότι φεύγουμε από τους ελέγχους, και θα τιμωρήσουν και τον Τσίπρα εάν δεν κινηθεί με σύνεση. Πάμε στο επίπεδο των συμμάχων. Η δημάρχος αυτοεκπληρούμενη προφητεία προφανώς διαλύεται στα εξών συνετέθη. Εντάξει, βρήκε τώρα ένα όχημα συνεργασίας με ένα τμήμα οικολόγων, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι ικανό. Η ΑΝΕΛ. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανένας να υπολογίσει τι θα κάνουν. Ότι όλη αυτή η ιστορία με το Χαϊκάλι τους έχει κάνει ζημιά, είμαι πεπισμένος. Τώρα, το αν αυτή η ζημιά είναι εκείνη η οποία θα τους ρίξει κάτω από το 3% ή όχι, είναι αδύνατο. Κοιτάξτε, είναι πλέον, υπολογίστε κάτι, κινούμαστε σε ένα τοπίο που εμείς οι βετεράνοι, ας πούμε, πολιτικοί αναλυτές,
Παλιά είχαμε ένα καθαρό τοπίο και είχαμε και αξιόπιστες δημοσκοπήσεις. Ήταν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες που ξέραμε, τις εμπιστευόμασταν και στηριζόμασταν πάνω τους. Τώρα έχει γεμίσει ο τόπος από εταιρείες. Δεν λέω ότι απαραίτητος όλες οι καινούριες εταιρείες δεν είναι αξιόπιστες. Μερικές είναι πιο αξιόπιστες από πολλές από τις παλιές. Αλλά συνολικά δεν αισθάνεται κανένας, εάν έχει μυαλό, ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες. Παίζονται παιχνίδια, είναι φανερό αυτό. Είναι φανερό ότι υπάρχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων που γέρνουν προς κάποια πλευρά. Λοιπόν, δεν έχουμε εικόνα. Και επίσης αυτά τα μικρά ποσοστά πια, με τα δείγματα αυτά, τα τηλεφωνικά δείγματα, δεν μπορούμε να τα καταγράψουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πού θα πάνε. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, σας διέκοψα προηγουμένως γιατί είπα το έχω χωριστό. Έχουμε και ένα δεδομένο που λέει ότι η μισή και πλέον ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι εντός των φυλακών. Έτσι θα κατέβει στις εκλογές. Έχουμε ένα δείγμα ανθρώπων που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει, δεν θέλουν να πούν τι θα ψηφίσουν. Και παρόλα αυτά, λέω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής με βάση το ότι έχει προηγηθεί εδώ και 1,5 χρόνο, εντάξει, είναι κάτω από τη δυναμική που ανέπτυσε το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και εντυπωσιακά κάτω. Φαίνεται ότι είχε ένα κρίσιμο ποσοστό. Εδώ τώρα εσείς πώς το προσεγγίζετε? Προσέξτε, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, όπως τα έδειχναν οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων και πριν τις ευρωεκλογές, ήταν ανάλογα με αυτά τα ποσοστά. Και υπήρχε και τότε η εντύπωση ότι η Χρυσή Αυγή κάμπτεται, πέφτει, δεν έχει δυναμική, από την εποχή που άρχισαν οι διώξεις υποχωρεί κλπ. Και δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, οι πιο σοβαρές δημοσκοπήσεις, αυτές που έχω εγώ εντοπίσει και τις παρακολουθώ περισσότερο από τις άλλες, δείχνουν τη Χρυσή Αυγή να βρίσκεται πιθανότατα και στην τρίτη θέση. Πιθανότατα και στην τρίτη θέση. Λοιπόν, επειδή δε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρουμε πόσο, δεν το δηλώνει στις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, ακόμα και στις ελάχιστες δημοσκοπήσεις που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί είναι πολύ κοστοβόρες, πάλι δεν θα το πούν, είναι αδύνατο να προβλέψουμε. Η πεποίθησή μου είναι ότι η Χρυσή Αυγή θα καταγράψει αξιόλογα ποσοστά. Και είναι ο όλος χειρισμός από πλευράς της κυβέρνησης της Χρυσής Αυγής, τα πρώτα τα χαϊδέματα και μετά οι σπασμωδικές άλλες κινήσεις, οι ιστορίες Μπαλτάκου και όλα τα σχετικά, τα οποία την τροφοδότησαν τη Χρυσή Αυγή. Και ένας πολύ θυμωμένος κόσμος, ο οποίος θέλει να αποδοκιμάσει τους πάντες, mm-hmm. και ο οποίος ιδεολογικά δεν ταυτίζεται μαζί της, σε καμία περίπτωση, αλλά θέλει να βρει ένα όχημα μέσα από το οποίο θα στείλει ένα μήνυμα στους πολιτικούς: κύριοι, σας αποδοκιμάζω με τον σκληρότερο τρόπο που μπορώ να βρω. Και ποιος είναι αυτός? Η Χρυσή Αυγή. Και το κάνω έτσι. Πείτε μου κάτι, αυτό μπορεί να γίνει μετεκλογικά πυροκρουστήρας? Θέλω να πω, αν είναι τρίτη δύναμη, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κάλποι, αλλά αν είναι τρίτη δύναμη και δεν έχουμε αυτοδυναμία, με βάση το Σύνταγμα, είναι ο τρίτος χώρος που θα πάρει εντολή σχηματισμού, αν οι άλλοι δύο δεν τα έχουν καταφέρει. Εντάξει, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως αυτό και να συμβεί. Το πιο σημαντικό για τη χώρα δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα αναγκαστούμε να πάμε σε καινούριες εκλογές, έτσι. Α, το οποίο είναι ένα σενάριο που το είχατε πει και την προηγούμενη φορά, ότι μην το πετάτε να έχουμε απανωτή εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχει απομακρυνθεί, λέτε αυτό? Θα σας έλεγα ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη φορά τα κόμματα τα οποία, αν θέλετε, φυσιολογικά μπορούν να συνεργαστούν, να μην συνεργαστούν. Διότι η πίεση πάνω τους θα είναι τεράστια από την κοινή γνώμη. Δηλαδή εδώ θα έχουμε μια μεγάλη πίεση από την κοινή γνώμη, βρείτε τα, φτιάξτε κυβέρνηση, δεν αντέχω άλλες εκλογές. Ήδη πιστεύω ότι δεν πολύ αντέχουν και αυτές. Πείτε μου, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας με άλλο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, αυτά είναι για να αλλάξει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απαιτούνται διαδικασίες και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτό το οποίο θα προηγείται, νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ φανταζόμαστε ποιο είναι αυτό το οποίο θα προηγείται, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα του ενδιάμεσου χώρου, για να φτιάξει μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κρίση. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κι άλλα να προσχωρήσουν σε αυτόν τον συνασπισμό ή θα είναι δύο κόμματα ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω και να σας ευχαριστήσω με τη δέσμευσή σας ότι στην τελευταία εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Θα έχετε... Εμένα μου προκαλεί ευχαρίστηση πάντα η κουβέντα μας. Χαίρομαι αν το λέτε αυτό εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω, στον πολίτη απευθυνόμενος, με τη δικιά του διαστρωμάτωση κοινωνική, ταξική, επαγγελματική, ιδεολογική,
τι τον καλείται να αποκωδικοποιήσει έστω σε αυτό τον κικαιώνα των τριών εβδομάδων που, όπως είπατε, πολύ εύστοχα θα είναι συνθηματολογικός, θα είναι γκρίζος και ευτυχώς θα είναι μικρός. Τι να προσέχει? Δεν θα του έλεγα απολύτως τίποτα. Το θεωρώ αδιανόητη έπαρση, ειδικά σε αυτό το τοπίο. Όχι, όχι, τεχνικά. Τεχνικά ρωτώ τι να προσέχει. Δηλαδή... Τίποτα. Ούτε τεχνικά ούτε τίποτα. Τίποτα. Ό,τι πιστεύει, μάλλον να πορευτεί με τη δυσπιστία την οποία έχει, η οποία είναι υγιής, να μην αισθάνεται ένοχος που δυσπιστεί και με βάση αυτή τη δυσπιστία που έχει να κάνει αυτό που λογικά θα κάνει, να επιλέξει το μικρότερο κακό.